Έχουμε μαζί μας την αντιπρόεδρο του ελληνικού τμήματος της Ενώσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων και δημοσιογράφου ευρωπαϊκών θεμάτων, την Μίνα Νικολαίδου. Καλό μεσημέρι, Μίνα. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Είχαμε λίγες, έχουμε αρκετές μέρες μάλλον να τα πούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν τρέχουν τα γεγονότα. Αλλά όποτε προλαβαίνουμε, ξέρεις, όποτε μπορούμε να βρούμε χρόνο, γιατί τρέχεις. Είναι αυτό το επάγγελμα τέτοιο και όταν οι ειδήσεις τρέχουν και συνέχεια έχουν και εξελίξεις. Τι γίνεται με το Πουτσδέμον, το που πιάσανε και κυνηγάνε, πού βρισκόμαστε με την Καταλωνία, πού είναι η κατάσταση? Λίγο θα ξεχάσουμε, Παναγιώτη, ότι έχει δημοψήφισμα στην Καταλωνία, γιατί ασχολούμαστε όλοι με τον κύριο Πουτσδέμον και πού βρίσκεται, αν θα εμφανιστεί στο δικαστήριο. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει και με τον τοπικό κυβερνήτη της Καταλωνίας. Μόλις ο Γενικός Εισαγγελέας της Ισπανίας ζήτησε την προφυλάξη του Πουτσδέμον, διότι δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο ως όφιλε. Μάλιστα. Ο κύριος Πουτσδέμον ενδεχομένως βρίσκεται στο Βέλγιο, τα ίχνη του. Πάντως έχει αναδυθεί στο μέγα ζήτημα τώρα στην Ισπανία, ενώ δεν είναι αν θα γίνει με τον κύριο Πουτσδέμον, αλλά θα γίνει με την Καταλωνία. Αυτό είναι το καινούριο που μόλις βγήκε, ότι ζητεί πλέον η Γενική Εισαγγελία της Ισπανίας την προφυλάξη της Μαδρίτης, την προφυλάξη του κ. Πουτσδέμον. Συγκεκριμένη περίπτωση. Θα δούμε τι άλλο θα γίνει με τον κ. Πουτσδέμον, πραγματικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι προτιμά να μείνει στο Βέλγιο για να μην τον συλλάβουν, να το πούμε έτσι τώρα ξεκάθαρα μετά από αυτήν την εξέταση. Μπορούμε να το πούμε και έτσι. Γιατί είναι σκληρό αυτό έτσι που σ' ακούγεται. Δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς θέλει ο κ. Πουτσδέμον. Στην αρχή μίλαγαν για ότι πήγε στο Βέλγιο για να ζητήσει άσυλο. Ναι, μπράβο. Καθώς λίγες ώρες πριν ο ίδιος υπουργός μετανάστευσης του Βελγίου είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δώσει ένα πολιτικό άσυλο στον κύριο Πουτσδέμον. Μετά ο κύριος Πουτσδέμον μας διευκρίνησε ότι δεν θα ζητήσει άσυλο από το Βέλγιο. Δεν γνωρίζουμε γιατί δεν γυρίσει στην Ισπανία. Λέει ότι θέλει κάποιες εγγυήσεις από την κυβέρνηση για να γυρίσει. Αυτό δεν είναι εφικτό. Ξέρουμε ότι τον ψάχνει η Ισπανική δικαιοσύνη. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί πλέον η κυβέρνηση να αναμειχθεί σε αυτό το θέμα. Σε όλα αυτά πώς φτάσαμε όμως? Νομίζω μέρα με τη μέρα είχαμε κάτι διαφορετικό. Όλοι είχαν ξεκινήσει βέβαια από το δημοψήφισμα, έτσι, τα αρχικά. Το οποίο δημοψήφισμα ζήτησε ο κόσμος. Το οποίο θέλω να το ξεχάσουμε. Ναι, αυτό έτσι βλέπω. Από ένα μήνα. Αν ξεκαθαρίσουμε ότι στο δημοψήφισμα ο λαός ήθελε την απόσχηση, να το πούμε έτσι. Κατά τα άλλα, ο Πουτσδέμον δεν έδωσε ποτέ μια καθαρή απάντηση γι' αυτό, να το πούμε έτσι. Δεν έδωσε ποτέ μια καθαρή απάντηση, διότι ενώ είχε πει και στο Πουτσδέμον ότι μετά το δημοψήφισμα θα ανακηρύξει μονομερώς την ανεξαρτησία της Καταλωνίας, πέρασε κάποιο διάστημα, τελικά το έκανε την περασμένη Παρασκευή και μετά έφυγε ο κ. Πουτσδέμον. Βέβαια, ήρθε και απάντηση, η αναμενόμενη απάντηση της Μαδρίτης μετά την μονομερή ανακήρυξη του ανεξαρτητή, η οποία επέβαλε το άρθρο 155 που σχετικά θέτει την Καταλωνία υπό την κυδαιμονία της κεντρικής κυβέρνησης. Που σημαίνει ότι χάνονται όλα τα οφήκια. Είναι πολύ πολύπλοκο. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που έγινε, να μπορούμε να κρατήσουμε αυτό που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή. Δηλαδή, ότι η Μαδρίτη έθεσε υπό την επιβουλευτή της, υπό τον έλεγχό της, την κεντρική κυβέρνηση της Καταλωνίας, διαλύοντας την Καταλωνική Βουλή και προκυρήσοντας εκλογές για το 1 Δεκεμβρίου. Μπορεί να το κάνει αυτό, είναι νόμιμο, γιατί υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο στο Σύνταγμα της Ισπανίας. Μετά την δικτατορία του Φράνκο, το Σύνταγμα του 1978. Υπάρχει αυτή η πρόβλεψη για να αποφευθούν από συστά φαινόμενα στην Ισπανία ένας νέος εμφύλιος. Αυτό ακριβώς το άρθρο, το 195, ψήφισε, ενέκρινε και η Ισπανική Βουλή για την περίπτωση Καταλωνίας.
Οπότε, με λίγα λόγια, για το κράτος της Ισπανίας έχουμε αποσχιστές ηγέτες, όπως το λένε, έχουμε μια κρίση όσον αφορά την Καταλωνία. Έτσι, είναι πολύ μεγάλη κρίση, πολύ μεγάλη κρίση. Δεν είναι τωρινή η κρίση. Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, Παναγιώτη. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι τωρινή. Όχι, δεν είναι υπόθεση τωρινή. Όντως, και όταν μιλήσεις και για Φράνκο, καταλαβαίνουμε πόσο πίσω πρέπει να πάμε και για πολλά θέματα. Είναι πάρα πολύ πίσω. Ακόμα και 1000 χρόνια πίσω. Η Καταλωνία προσπαθούσε. Ούκολες φορές προσπάθησε να κερδίσει με περισσότερη αυτονομία εντός της Ισπανίας. Αυτό το κατάφερε εν μέρη λίγο το δικτατορείο του Φράνκο. Το κατάφερε μετά όμως ο Φράνκο της πήρε όλες τις εξουσίες. Με αποτέλεσμα πλέον το 1978 να αναγνωριστεί στο Ισπανικό Σύνταγμα σε όλες, όχι στην Καταλωνία, σε όλες τις περιφέρειες, περισσότερες αυτονομίες. Περισσότερες εξουσίες. Περισσότερη αυτονομία. Πάντως η Καταλωνία βρίσκεται στα σύνορα με τη Γαλλία, έτσι, και είναι και η Ανδόρα δίπλα της. Έτσι, είναι λίγο ένα κομμάτι που βρίσκεται πιο πολύ. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Η Καταλωνία δεν είναι μόνο η Καταλωνία, είναι και η χώρα των Βάσκων. Στην Ισπανία που ήθελε περισσότερη αυτονομία. Γενικά υπάρχει, αρκετές περιφέρειες λειτουργούν στην Ισπανία, είναι γεγονός. Απλά η Καταλωνία θέλει ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία. Θέλω να επισημάνω, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι της δόθηκε μια μεγαλύτερη αυτονομία το 2006 με μια αναθεώρηση. Αλλά το 2010... το συνταγματικό δικαστήριο της Ισπανίας ουσιαστικά απέριψε αυτή τη μεγαλύτερη αυτονομία. Και από τότε ξεκίνησαν τα προβλήματα, Μαραγιώτη. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Τότε ξεκίνησαν τα προβλήματα το 2010 με την απορριπτική θέση του συνταγματικού δικαστήριου της χώρας. Να επισημάνουμε εδώ ότι αυτό που απέριψε το συνταγματικό δικαστήριο είναι το δικαίωμα της Καταλωνίας να λειτουργεί σαν έθνος μέσα στην Ισπανία. Ήταν να καταλαβαίνεις θέμα και πρεστίζ για τους Καταλανούς αυτό, και όταν τους το πήρανε ουσιαστικά δημιούργησαν ένα είδος εξέγερσης με αποκορύφωμα αυτό που έγινε τώρα, αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε και το προηγούμενο δημοψήφισμα που έγινε το 2014, επί ακριμάς. Έχει γίνει κι άλλο δημοψήφισμα, μη δεσμευτικό παράνομο και πάλι, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που κατέχνει σκάλπιση οι Καταλανοί για να αναζητήσουν την ανεξαρτησία τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και τότε ήταν νομίζω 80%, πόσο ήταν μεγάλο το ποσοστό. Ήταν πολύ μεγάλο, ακριβώς ήταν πολύ μεγάλο το ποσοστό, αλλά πολύ μικρή συμμετοχή για τότε, κάτω από 50%. Μάλιστα, ναι. Ναι, σωστά. 35%, ναι, έχεις δίκιο. Και αυτό δηλαδή χρεώθηκε στο ότι δεν προχώρησε κάτι τότε, ας πούμε, έτσι, στη μικρή συμμετοχή. Ήταν αυτά τα δημοψηφίσματα, έτσι, δεν έχουν την έγκριση της. Είναι παράνομα και έχουν κριθεί παράνομα από το ίδιο το δικαστήριο. Είναι παράνομα. Δεν μπορεί κανείς να το επικυρώσει. Ναι, ναι. Γι' αυτό και δεν μπορεί και κανείς να το αναγνωρίσει το αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνεις. Από τη στιγμή που έχει κριθεί παράνομα από τη δικαιοσύνη. Και μάλιστα τότε είχαν δύο ερωτήματα. Αν θέλουν την Καταλωνία καταρχήν να γίνει κράτος και αν θέλουν δεύτερον να είναι ανεξάρτητο, λέγανε τότε. Που σημαίνει τώρα ήταν μόνο για ανεξαρτησία, έτσι δεν είναι το. Ναι, τελευταίο. Ήταν για ανεξαρτησία. Ναι. Και μάλιστα και χωρίς να έχει βασιλιά από πάνω, να έχουν μια προεδρική υποδοχή τώρα. Αλλά τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι δεδομένα ότι σαν να έχει τελειώσει το θέμα του δημοψηφίσματος αυτού που έγινε στην πραγματικότητα. Η πράξη αυτό δεν δείχνει. Φυσικά πάνε για εκλογές. Ναι. Οπότε και το έχει δεχτεί και ο κύριος Πουτζεμό, νομίζω, αυτό το, κατά τις δηλώσεις του, νομίζω, ότι δέχεται να πάει σε εκλογές, έχω την αίσθηση. Έτσι δεν είναι αυτό, εκεί και δεν είχαμε. Ο κύριος Πουτζεμό αυτή τη στιγμή είναι και εκτός χώρας, μόλις εξεβόθη ένταλμα σύλληψης. Δεν νομίζω ότι πλέον κάνουν υπολογίζει το τι θα πει ο κ. Πουτζεμόν. Το θέμα είναι τι θα πούνε οι Ισπανοί. Και νομίζω ότι θέλουν να πάνε στις κάλπες να ψηφίσουν. Μάλιστα. Είναι λογικό να ασκήσουν το δημοκρατικό τους δικαίωμα.
Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, η Ισπανία λειτουργούσε μεν πέρα από την Καταλωνία και, και τη χώρα των Βάσκων. Κατά τα άλλα, υπάρχει ένα κανονικό κοινοβούλιο, έχει πάλι αντίστοιχες κυβερνήσεις που υπάρχει, απλά δεν. Υπάρχει, βεβαίως. Υπάρχει το τοπικό κοινοβούλιο της Καταλωνίας. Μάλιστα. Έχει διευρυμένη, έχει μια αυτονομία η Καταλωνία. Απλά ήθελε περισσότερο οικονομική, ήθελε περισσότερο αυτονομία στα οικονομικά ζητήματα. Γιατί μην ξεχνάμε, η Καταλωνία είναι πολύ, πολύ πλούσια περιοχή, πιο πλούσια περιοχή της Ισπανίας. Και ήθελε να έχει μια μεγαλύτερη ευκαιρία να διαχειρίζεται τους πόρους της. Εκεί κρύβεται. Ειδικά επί της κρίσεως, της οικονομικής κρίσεως που. Σημειώθηκε και που έπληξε και την Ισπανία, με αυτό. Έτσι. Σωστό και αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο στην κατάσταση αυτή. Οπότε... Τότε ενισχύθηκαν παρεφόρμες κατά την περίοδο της κρίσεως. Τώρα, όλο αυτό το μεγάλο ποσοστό που ψήφισε για την ανεξαρτησία πλέον της Καταλωνίας, πώς θα αντιδράσει από εδώ και πέρα, δηλαδή, σε αυτήν, τι βλέπουμε από τον κόσμο της Καταλωνίας, δηλαδή, εντάξει, από το... Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, Παναγιώτη. Δυστυχώς, όμως, είναι πάρα πολύ διαιρεμένος ο κόσμος, διχασμένος. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να φύγουν, και υπάρχουν όμως και πολλοί ακόμα, που θέλουν να παραμείνουν. Οι δημοσκοπήσεις τους δείχνουν πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά οι αυτοί που θέλουν την απόσυρση σε σχέση με αυτούς που εκείνους που θέλουν να παραμείνουν. Μετά το δημοσίευμα. Ναι, αυτό έγινε μετά το δημοσίευμα. Ναι, γιατί... τώρα μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις που έχουν βγει αυτές τις ημέρες. Δείχνουν πολύ κοντά τα ποσοστά αυτά, που σημαίνει ότι θα έχουμε μια πολύ σκληρή μάχη, τεράστια απόλυση. Όπως και να έχει, αυτό θα είναι κατά της Ισπανικής ενότητας. Είναι ένα πολύ μεγάλο κλίμα ενότητα αυτό που συνέβη, γιατί ο κόσμος πολλώθηκε και διαιρέθηκε περισσότερο από ποτέ μετά τον εμφύλιο. Μάλιστα. Και βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, πλέον αυτό το τελευταίο που βγήκε πριν από λίγο, το τελευταίο ένταλμα σύλληψης, και ζητώντας προφυλάκηση όχι μόνο του κ. Ποτσδέμον αλλά και άλλων μελών της αποσχιστικής ηγεσίας της Καταλωνίας. Έτσι, νομίζω θα έχουμε θέματα, δεν τελειώνει αυτό. Αλλά και αυτό δεν θα δείξει τόσο όμορφα σαν εικόνα για το κράτος της Ισπανίας, νομίζω. Έτσι, δεν ξέρω η άποψή σου ποια για είναι. Για το κράτος της Ισπανίας ή της Καταλωνίας. Το κράτος της Καταλωνίας σίγουρα, αλλά και για την Ισπανία που το κάνει αυτό το πράγμα. Προς τα έξω δεν θα ακουστεί ότι υπάρχουν ζητήματα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι μην μπερδεύουμε την Ισπανική δικαιοσύνη με το κράτος. Ναι. Διαφορετικά, φυσικά το ίδιο είναι και η δικαιοσύνη με την ελληνική κυβέρνηση. Όχι. Όχι. Είναι ανεξάρτητα. Είναι λίγο. Άρα θες να πεις ότι οι νόμοι κάνουν. Είναι λίγο κίνδυνο να θεωρούμε ότι η Ισπανική δικαιοσύνη ταυτίζεται με τις θέσεις της Ισπανικής κυβερνήσεως. Υποτίθεται ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα. Ακριβώς, μάλλον. Οπότε θες να πεις στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον υπάρχουν νόμοι, λειτουργούν ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν νόμοι. Αυτό το έχει ζητήσει ο Γενικός Εισαγγελέας, όχι ο κ. Δραχόλ. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν και αυτό, ότι δεν είναι θέμα. Πρέπει. Κράτους είναι θέμα. Όπως έκρινε και η Ισπανική δικαιοσύνη, ότι το δημοψήφισμα ήταν παράνομο. Σωστό, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο απόλυτα. Και όλα αυτά είναι βάση νόμων, βέβαια, που μπορεί να έχουν ψηφιστεί από κάποια κυβέρνηση, αλλά δεν πάβει να είναι νόμοι. Έτσι και αυτό λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Που έχουν ψηφιστεί από την πλειοψηφία του Ισπανικού Κοινοβουλίου. Έτσι, ακριβώς. Πριν είχαμε βέβαια κάποια. Και η επίκληση του άρθρου 65, με βάση το οποίο τέθηκε υπό τον έλεγχο τη Μαδρίτη της Καταλωνία, ψηφίστηκε από την τυπική πλειοψηφία των βουλευτών, όχι μόνο του Λαϊκού Κόμματος, κ. Ραχώρη, αλλά και του σοσιαλιστές. Υπήρξε το θέμα της Καταλωνίας, ένωσε τους συντηρητικούς του κ. Ραχώρη με τους σοσιαλιστές. Σπάνιο αυτό. Υπήρξε συμφωνία μεταξύ των δύο ηγετών να προχωρήσουν μαζί για να σώσουν την ενότητα της Ισπανίας. Μάλιστα. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, οπότε, είχαμε βέβαια, τα δικαστήρια είχαν ζητήσει και από τους υπόλοιπους, ας πούμε, αποσχιστές, βουλευτές, να περάσουν από εκεί. Νομίζω πέρασαν από εκεί, μιλήσαν κάποια στιγμή, παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου στη Μαδρίτη. Εμφανίστηκαν. Εμφανίστηκαν. Ήταν σήμερα προθεσμένος. Ο κ. Πουτζεμόν είναι που αναζητείται, αλλά πλέον καταζητείται. Και υπάρχει και...
Και υπάρχουν διάφορες ημερομηνίες που βγαίνουν, αλλά αυτή τη στιγμή το καινούργιο είναι κυνηγάμε το Πουσδεμόν. Αυτό είναι το βασικό. Αυτή τη στιγμή είναι εξαφανισμένος. Ναι, η Ισπανία ψάχνει, η Ισπανική δικαιοσύνη ψάχνει τον κύριο Πουσδεμόν. Λες και η Ισπανία έχει ίδια προβλήματα. Ναι, ένα άλλο θεματάκι που είχε προκύψει και εδώ στην Ελλάδα με τον πρέσβη της Ισπανίας ήταν κάτι το οποίο μάλλον δεν θεωρείται και ιδιαίτερο λόγο, πιστεύεις, ή πώς προέκυψε. Ανασκεύασε ο πρέσβης μετά από 2 μέρες όλα τα λεγόμενα, όλα αυτά τέλος πάντων που δημοσιοποιήθηκαν μέσα από μια συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφημερίδα. Mm-hmm. Ο Ισπανός πρέσβης το πήρε όλα πίσω. Nice. Και η Μαυρίτη εξέφρασε την αμέριστη στήριξή της στην Αθήνα. Είναι σμιγενόμενο αυτό, δηλαδή, που βγήκε και δικαίως, γιατί αυτά ήταν στη συνέντευξη. Mm-hmm. Δεν τα έβγαλαν στο κεφάλι του. Αυτό που βγήκε ότι η Μαδρίτη δεν έχει παράπονα μυσταγωγικά από την Αθήνα όσον αφορά το θέμα της Καταλωνίας, ουσιαστικά εκ μέσω Ισπανός πρέσβης σε εκείνη τη συνέντευξη, ότι δεν στήριξε την ενότητα της Ισπανίας η Αθήνα. Αυτό μετά από λίγες ώρες ο ίδιος ο πρέσβης ανασκεύασε και υπήρξαν διμερείς επαφές και στην Ισπανία και mm-hmm. στην Αθήνα. Οπότε έχει τελειώσει το θέμα και στην πραγματικότητα μην ξεχνάμε ότι κράτος επίσημο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ισπανία και δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι, δεν είναι θέμα. Η κυβέρνηση της Ισπανίας αναγνωρίζεται και μόνο. Έτσι, ακριβώς να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το θέμα mm-hmm. και για μας και για όλους όσους ζουν. Για όλη την Ευρώπη. Μπορεί να γύρει να ανοίξει τους ασκούς του αιώλου αν αρχίσει μία περιστέρα μετά την άλλη να ζητάει την ανεξαρτησία της. Διότι υπάρχουν πολλές άλλες και στην εντός της Ευρωπαϊκής και σε άλλες χώρες. Άλαιστε. Στην Ιταλία, στην Γαλλία. Λοιπόν. Στο Βέλγιο, τεράστιο θέμα. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, όντως. Ναι, γιατί... Οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για ενότενος μιας χώρας και την αλλαγή των εθνών. Μια και είπες για Βέλγιο, στο Βέλγιο είναι κατοχυρωμένοι, νομίζω, σαν έθνη το φλαμανδικό και το βαλονικό. Ναι. Ενώ αυτό ζητούσαν πιθανώς και οι Καταλωνοί. Από τους, δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει, αλλά το ζητήσαν, δεν το δέχτηκε η Ισπανική κυβέρνηση. Πάντων, τώρα ζητάνε ανεξαρτησία. Τώρα ζητήσανε να πάνε όλοι στον εισαγγελέα, δεν πήγανε κάποιοι και από εκεί πέρα ζητάει τώρα με ένταλμα τους 4 καθαρεμένους υπουργούς, έμαθα έτσι, και τον Πουτσδεμόν μαζί, τους ζητάει να συλληφθούν. Την προφυλάξη πλέον. Έτσι. Ναι, τη σύλληψή τους βασικά. Οπότε δεν ξέρω αν είναι προφυλάξη κατευθείαν αυτό. Κυρίως γιατί μιλάνε πλέον για ένα εν ενεργεία κίνημα εξέγερσης. Εκείνο το ζητούμενο της υπόθεσης. Θα είναι πολύ σοβαρές κατηγορίες. Θα είναι πολύ σοβαρές κατηγορίες, οι οποίες επιφέρουν ποινή καθήκοντος έως και 30 έτη, Παναγιώτη. 30 έτη. Η όλη συμπεριφορά του Πουτσδεμόν, πώς την κρίνεις, έτσι, όπως νομίζω ότι δεν μπορούμε να την... είναι λίγο περίεργη, έτσι. Επικώς θα τη χαρακτηρίσω επιπόλαια. Επιπόλαια, λες. Και όχι ότι... Μήπως πιθανώς δεν του βγαίνει κάτι και πρέπει να κάνει όλες αυτές τις αλλοπρόσαλες, θα λέω, καταστάσεις, ή έτσι φαίνονται τουλάχιστον. Αλλοπρόσαλες φαίνονται, έτσι. Δεν ξέρω. Ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Αυτό. Και κανένα. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο και είναι αυτός που ουσιαστικά δημιούργησε όλο αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και τώρα βλέπουμε έναν άνθρωπο που κρύβεται και δεν εμφανίζεται να. Έστω να ανακοινώσει ποιες είναι τα επόμενα μουτιά, είναι τα επόμενα βήματά του. Επίσημα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καταλληλαγική κυβέρνηση. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, διότι έχει. Εκπτώσει. Έχουμε εκπτώσει. Είναι έκπτωτη η καταλληλαγική κυβέρνηση. Είναι υπό τον έλεγχο της Μαδρίτης πλέον. Είναι υπό τον έλεγχο της Μαδρίτης λόγω του άρθρου 155 που είπαμε εκείνη τη μέρα. Ακριβώς, που έκανε, μάλιστα. Έχει ψηφιστεί από την Ισπανική Βουλή αυτό τελείως. Οπότε η ίδια η Μαδρίτη και δίνει το δικαίωμα. Ναι, εκλογές για να εκλέξουν τη νέα τοπική βουλή. Όλα αυτά. Όλα αυτά προβλεπόντουσαν από το νόμο από το 78 που μου ψηφιστεί και όλα αυτά. Έτσι δεν είναι κάτι που έγινε ούτε από κάποια κυβέρνηση, ούτε και η δικαιοσύνη μόνη της. Τα πήρε όλα από τους νόμους που έχουν ψηφιστεί για την. Για να διασφαλιστεί η ενότητα της Ισπανίας που πέρασε έναν
πολύ πολύ τραγικό εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος οδήγησε μια δικτατορία 40χρονη, μην το ξεχνάμε. Ναι, ναι, ναι. Δικτατορία του Φράγκο, η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Και μέσα σε όλα αυτά. Ναι, και μέσα σε όλα αυτά, βέβαια, μην ξεχνάμε εντάξει, πόσα προβλήματα είχαν τότε και οι Καταλανοί μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη δικτατορία και πόσα πράγματα, ας πούμε, ήταν πολύ εναντίον τους, περισσότερο βέβαια από τη συνέχεια που είχαμε μετά με τον Χουάν Κάρλος που έσωσε. Τότε θα λέγαμε την Ισπανία ο Χουάν Κάρλος. Το ξεχνάμε αυτό. Πέραν αυτού. Γιατί καμιά φορά δεν τα λένε αυτά, αλλά τέλος πάντων πρέπει να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε όλα, Παναγία. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στη Γερμανία. Εκεί τι γίνεται, προχωράει η Τζαμάικα, θα έχουμε κυβέρνηση Τζαμάικα ή ο Σούλτς καραδοκεί για κάτι καινούργιο, ίσως, λέω εγώ τώρα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα από ό,τι φαίνεται, διότι ναι, μεν προχωράνε οι συζητήσεις, αλλά δεν έχουν εκλείψει διόλου τα εμπόδια. Το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια είναι το προσφυγικό. Mm-hmm. Με τους, οι πράσινοι επιμένουν το θέμα στην ανάγκη επανενώσεων των οικογενειών των προσφύγων, κάτι που δεν θέλουν να ακούσουν οι φιλελεύθεροι, και είναι πάρα πολύ, εμφανίζεται πάρα πολύ επιφυλακτική και η χριστιανοδημοκράτηση της Μέρκελ, διότι πριν ξεκινήσει μια πραγματεύση με τα άλλα δύο κόμματα, υπήρξε μια συμφωνία με τους Βαβαρούς, με το αδελφό κόμμα, τους χριστιανοκοινωνιστές, να υπάρξει πλαφόν στο θέμα των προσφύγων. Άλιστα. Δηλαδή να υπάρξει όριο. Οπότε και τη Μέρκελ τα χέρια είναι λίγο δεμένα το θέμα του προσφυγικού, γιατί έχει συμφωνήσει να υπάρξει ένα όριο. Οι πράσινοι όμως επιμένουν. Δεν ξέρουμε πώς θα ξεπαρίσει αυτό το θέμα, το προσφυγικό. Όπως ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της κλιματικής αλλαγής επίσης. Είναι η σημαία των πρασίνων, βεβαίως το γνωρίζουμε όλοι, ότι είναι το, από τα θέματα που πολύ ψηλά στην ατζέντα των πρασίνων για αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Και ένα τρίτο θέμα, εξίσου σημαντικό, είναι ποιος θα πάρει τελικά αυτό το Υπουργείο Οικονομικών. Το οποίο εδώ το πρόβλημα είναι ότι δεν το θέλει κανείς ή αντίθετα το θέλουν κάποιοι, αλλά οι φιλελεύθεροι. Το θέλουν οι φιλελεύθεροι, το θέλουν φυσικά και οι χριστιανοδημοκράτες. Είναι ένα πολύ πολύ δυνατό και πολύ ισχυρό υπουργείο, το οποίο θα κληθεί να παίξει ένα ρόλο φυσικά στο εσωτερικό της χώρας, αλλά θα κληθεί να παίξει και ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο εξωτερικό, διότι το επόμενο διάστημα οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ραγδαίες, γιατί σύντομα θα ξεκινήσει η μεταρρύθμιση στην Ευρωζώνη. Θα ξεκινήσει η μεταρρύθμιση στην Ευρωζώνη. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Θα ξεκινήσει η μεταρρύθμιση δημόσια στην Ευρωζώνη. Πες μας λοιπόν ξεκάθαρα τι συμβαίνει με τη μεταρρύθμιση στην Ευρωζώνη. Λοιπόν, είναι ένα άλλο θέμα. Μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο όσο προλαβαίνουμε και όσο προλαβαίνεις και εσύ, βέβαια, γιατί σε λίγο βράδυ. Εντάχει λοιπόν, ναι. Θα το εντάχει, γιατί αυτό είναι όντως ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το οποίο θα έχουμε πολύ καιρό να το συζητήσουμε, γιατί τώρα ξεκινάει. Στις αρχές Δεκεμβρίου ο κύριος Γιούνκερ θα κάνει τις προτάσεις του για τη μεταρρύθμιση Ευρωζώνη. Τι σημαίνει αυτό? Θα είναι ο Υπουργός Οικονομίας που έχουμε ακούσει, Πολάκης. Πολάκης με γιώτα, να το ξεκαθαρίσω αυτό για κάποιους που μπορεί να ξέρουν τη γραφεία. Ναι. Είσαι πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά. Αυτός είναι ο συνειρμός. Λοιπόν, οπότε αυτή η μεταρρύθμιση θα έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών. Υπάρχουν συζητήσεις για ένα κοινοτικό προϋπολογισμό. Υπάρχουν συζητήσεις για την μετεξέλιξη του ΕΣΕΜ, δηλαδή του Ταμείου Σταθερότητας, σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Υπάρχουν πολλά θέματα εξέλιξης και πολύ σημαντικά, τα οποία φυσικά θα οδηγήσουν στην βάση της Ευρωζώνης και στην ισχυροποίησή της. Ακριβώς, χρόνια τα συζητάνε αυτά. Βέβαια. Τώρα έχουμε μόνο υπουργό. Τώρα ξεκινάμε. Όμως είναι σίγουρο τώρα τη Δευτέρα στο Eurogroup θα τεθούν στο τραπέζι το θέμα της Τραπεζικής Ένωσης και της Οικονομικής Ένωσης. Μετά θα έχουμε τον κύριο Γιούνκερ με τις προτάσεις τους και θα έρθει στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, η Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου,
Αν θα συζητήσουν επισήμως, θα μπει επισήμως στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Φυσικά δεν θα υπάρξουν αποφάσεις το Δεκέμβριο, θα ξεκινήσει η συζήτηση. Ναι. Με ορίζοντα ίσως τον Ιούνιο. Μάλιστα. Εντός εξαμήνου. Η... Με ορίζοντα τις ευρωεκλογές ουσιαστικά. Μάλιστα. Το 2018. Προς το παρόν έχουμε μόνο Υπουργό Εξωτερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, την κυρία Μογκερίνη. Μάλιστα. Η οποία δεν λέγεται Υπουργό Εξωτερικών, αλλά αυτή είναι η εκπρόσωπη. Την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Στην συγκεκριμένη πάλι περίπτωση, η Βρετανία έχει τελειώσει σε αυτές τις διαδικασίες, έτσι, ή θα είναι όσο μπορεί να είναι. Ναι. Έχει τελειώσει. Όχι, όχι. Έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει καν. Η Βρετανία δεν υπάρχει. Ναι. Οπότε είναι η διαδικασία της εξόδου της πλέον. Πότε θα πάμε για τον Brexit, πότε θα συνεχίσουμε όλα αυτά που συνεχίζονται στο παρασκήνιο οι διαδικασίες. Έχω να σου πω πάρα πολλά και γι' αυτό η αλήθεια είναι. Αλλά... Το ρεπορτάζ λέει ότι θα υπάρξει μια ηχηρή απάντηση από τους Ευρωπαίους την επόμενη ημέρα που θα βγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μάρτιο του 2019, στις 29 Μαρτίου. Στις 30 Μαρτίου θα υπάρξει μια ηχηρή απάντηση από τους Ευρωπαίους, ενότητας. Θα γίνει μια σύνοδο κορυφή στο Σιμπίου της Ρουμανίας, όπου θα ξεδιπλωθεί το νέο όραμα της νέας Ευρώπης, το οποίο θα στηριχτεί τόσο στη μεταρρύθμιση, αυτό που είπαμε πριν, της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, στην τραπεζική ένωση και ενδεχομένως και μια ισχυροποίηση της ζώνης Σέγγεν. Θα είναι το μήνυμα των Ευρωπαίων ότι συνεχίζουμε χωρίς Βρετανία ακόμα πιο δυνατή. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι που λες, ότι όντως έχουν προγραμματιστεί ή τουλάχιστον εξ αρχής έχουμε θέματα με το τέλος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι κάποια άλλη στιγμή θα συνεχίσουμε από εδώ που μείναμε. Αρκεί να δούμε τι θα έχουμε πολλά να πούμε σίγουρα. Αρκεί να δούμε τι θα γίνει και με την Καταλωνία. Όχι άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις. Ναι, αυτό που το βάζεις πάλι. Και βλέπουμε και τρομοκρατικές επιθέσεις που εμείς δεν μπορούμε να τις κατανοήσουμε, έτσι, οι Ευρωπαίοι αυτές. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δηλαδή σαν να μιλάνε δύο διαφορετικοί κόσμοι εντελώς. Πολύ περισσότεροι και από δύο, αλλά ας πάρουμε δύο βασικά. Και όταν δεν μπορείς να κατανοήσεις εσύ τον άλλον, πώς περιμένουν τώρα και οι άλλοι να κατανοήσουν. Δηλαδή είναι μεγάλο θέμα αυτό. Είναι μεγάλο θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το αναλύσουμε εμείς βέβαια. Υπάρχουν πιστεύω επιστήμονες, δεξιοκοινωνιολόγοι, ποιοι είναι αυτοί οι ειδικοί πάνω στα. Πώς είπατε, δεν άκουσα. Εγκληματολόγοι. Α, ναι, γιατί σωστά έχουμε και θάνατο. Δεν έχουμε απλά μόνο διαμαρτυρίες. Πάντως, ναι, αυτό το πράγμα δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Βλέπουμε ότι και στο Μανχάταν είχαμε ξανά επίθεση μετά τους Δήμους Πύργους μετά από πολύ καιρό. Ένα τραγικό ακόμα, τραγικό. Κάθε φορά που βλέπουμε τέτοια περιστατικά, ευχόμαστε να είναι τα τελευταία ή έστω να μην έχουμε άλλους νεκρούς. Ξέρεις κάτι, βλέπεις ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα των αυτών που κάπου μπαίνουν στη διαδικασία να πέσουν, ξέρω, πάνω στο κοινό. Ίσως που το επιδιώκουν κιόλας. Το θέμα είναι γιατί, πώς λειτουργούν και πώς σκέφτονται. Σαν να σκέφτονται ότι οι συγκεκριμένοι είμαστε εναντίον τους και ήρθαμε εδώ για να σας. Δηλαδή, εκεί είναι που ενοχλείται η όλη κατάσταση. Εκεί που πας να δημιουργήσεις μια κατάσταση ανθρωπιστικής βοήθειας, να το πω έτσι. Στο τέλος έρχεται μπούμεραγκ. Να, αυτό είναι το ζητούμενο στην υπόθεση. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάντως θα δούμε σίγουρα πολύ πιο αυστηρούς ελέγχους, πολύ πιο αυστηρά μέτρα στο θέμα της μετανάστευσης. Το καταλαβαίνεις, είναι τα αντανακλαστικά αυτά. Ό,τι και να κάνεις, πάντως βλέπω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα σε συγκεκριμένο σημείο, γιατί άβυσος η ψυχή του ανθρώπου που λένε, αν το πάρουμε με την άλλη έννοια. Όταν ένας άνθρωπος είναι διατεθειμένος να θυσιάσει τη ζωή του, λίγα πράγματα μπορείς να κάνεις. Κάτι τέτοιο που δεν έχουμε εμείς στις δικές μας χριστιανικές θρησκείες, έτσι. Είναι ότι αυτοί μπορούν να σκέφτονται ουρή του παραδείσου, ενώ εμείς ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι αλλιώς ο παράδεισος, είναι πιο πνευματικός. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα Νικολαίδου. Βλέπεις ότι μπορούσαμε να μιλάμε και για 3 ώρες ακόμη, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Είναι πολλά τα θέματα γι' αυτό και λέω δεν υπάρχει λόγος. Ας μείνουμε σε αυτά. Είμαι πάντα στη διάθεσή σου, Πανέλη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή μέρα. Yeah.